να υπάρξει συντονισμένη αντιμετώπιση του προβλήματος της συγχορύπανσης, ζητούν δημότες στην καρδιά του Ηρακλείου, οι οποίοι έχουν χάσει τον ύπνο τους, με τα νεύρα τους να κλονίζονται από τα υψηλά ντεσιμπέλ τα μεσάνυχτα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Εμείς εστιάζουμε στα σημεία τα οποία είναι και πάρα πολύ επίμονα και καταστροφικά για την υγεία και ταυτόχρονα θα μπορούσαν οι αρχές με μια πιο αποτελεσματική λειτουργία να τα ελέγξουν. Είναι καταστήματα διασκέδασης και εστιατόρια τα οποία ηχορυπαίνουν από μουσική, συχνά υπαίθρια και τις μεταμεσονύχτιες ώρες, καταλαβαίνετε. Δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να κοιμηθεί. Εμείς θέλουμε αποτελεσματικές κυρώσεις στους λίγους παρανομούντες. Αυτή τη στιγμή ξεφεύγουν και πέφτουν στα μαλακά και είναι παράνομοι. Πώς θα το κάνω, είναι μέχρι τις 5-6 τα ξημερώματα. Σε κτίρια χωρίς μόνωση κλπ. Πολίτες κατά της συγχορύπανσης έκαναν σαφές ότι δεν ανέχονται να μπαίνει η κερδοφορία κάποιων ασυνείδητων σε προτεραιότητα σε σχέση με την υγεία και την ψυχική ηρεμία των κατοίκων. Πρόσφατα ενημέρωσαν τον εισαγγελέα για την έντονη συγχορύπανση στο Ηράκλειο, ενώ σε συνάντησή του στη Λότζια τόνισαν την ανάγκη εκπόνησης κανονιστικής διάταξης για την συγχορύπανση. Αναμένεται η έκδοση απόφασης του Δημάρχου Ηρακλείου για τη συγκρότηση επιτροπής, διαδημοτικής επιτροπής, με πρόεδρο τον Αντιδήμαρχο, εμένα τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας και αδειοδότησης καταστημάτων στο Δήμο Ηρακλείου, προκειμένου μελετήσει και εκπονήσει κανονιστική πράξη κατά της συγχορύπανσης, στηριζόμενη βέβαια στην υφιστάμενη νομοθεσία. Πέρα από το γεγονός της υγείας που για μας είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν μπορεί δηλαδή να μπαίνουν τα κέρδη του οποιοδήποτε επιχειρηματία παραπάνω από την υγεία έστω και ενός περίοικου. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι το Ηράκλειο είναι τουριστική πόλη. Ξέρετε ότι είχαμε και έχουμε ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία αυξάνονται και τα τελευταία χρόνια έχουμε και την βραχυχρόνια μίσθωση. Πάρα πολλά διαμερίσματα, καλώς ή κακώς, αυτό είναι ένα άλλο θέμα για συζήτηση, νοικιάζονται σε τουρίστες για λίγες μέρες. Λοιπόν, όταν υπάρχει χορύπανση, οι τουρίστες σηκώνονται και φεύγουν. Έχουμε λοιπόν το φαινόμενο ότι μια οικονομική δραστηριότητα λόγω της παρανομίασης καταστρέφει μια άλλη. Ελέγχους για την συγχορύπανση και όχι μόνο, πρόκειται να διενεργούν πολύ σύντομα άνδρες της Δημοτικής Αστυνομίας με βάση νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία παράλληλα θα ενισχυθεί με προσωπικό. Μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, του νόμου και τη δημοσίευσή του, η Δημοτική Αστυνομία θα μπορεί να ελέγχει και τις άδειες καταστημάτων και τις άδειες, τις οικοδομικές άδειες και την ηχορύπανση. Στην πραγματικότητα, κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει, διότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία έχει υποτίθεται φτιαχτεί από το 2016, δεν έχει ολοκληρώσει τις λειτουργίες, με αποτέλεσμα ούτε καν στο Δήμο, ούτε καν στις υπηρεσίες, δεν μπορούν να έχουν μια εικόνα τι συμβαίνει με την κάθε επιχείρηση, τι άδειες έχει πάρει, τι παρανομίες έχει κάνει, τι μηνύσεις έχει δεχτεί, τίποτα. Θα πρέπει να ανταλλάξουν τηλέφωνο. Αυτά τα έχουμε ελέγξει.